να, να κάνουμε μια επίδειξη, ας το πούμε, kickbox από όλη την, Κρήτη. Έχουν έρθει συλλόγοι και αθλητές. Από ό,τι βλέπετε, οι συμμετοχές είναι αρκετές. Έχουμε γύρω στις 85 συμμετοχές. Αυτό, η προσπάθειά μας είναι να κάνουμε όσο γίνεται γνωστότερο το άθλημα, να υπάρχει ενδιαφέρον για τα παιδιά που ήδη προπονούνται σε αυτό το άθλημα και να γίνει μια σχετική ανάπτυξη. Στην Ελλάδα το kickbox είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, θα μπορούσα να πω. Γνωρίζουμε, έχουμε και κάποιους αθλητές, ας πούμε, γνωστούς και παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά, ας πούμε. Εντάξει, τώρα στην Κρήτη γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Αυτό που λείπει είναι να γίνονται διοργανώσεις και αγώνες. Έτσι, με τέτοιο τρόπο, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρία και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που έχουν οι αγώνες, γιατί δεν είναι εύκολο. Ηλικίες οι οποίες παίρνουν μέρος, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη σε αυτό το τουρνουά. Οι οποίες παίρνουν μέρος τώρα είναι από 8 χρονών μπορούν τα παιδιά να παίρνουν μέρος σε αγώνες. Και πάει και μέχρι 40 και εξαρτάται τον αθλητή και εφόσον προπονείται και είναι σε φυσική κατάσταση καλή, μπορεί να ακολουθεί τους αγώνες. Είναι ακριβώς σπορ γενικότερα, ο εξοπλισμός και όλα τα υπόλοιπα? Όχι πάρα πολύ. Όχι πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι είναι αρκετά προσιτό σπορ για τον εξοπλισμό του. Εντάξει, νομίζω και τα προπονητήρια δεν έχουν πολύ υψηλές τιμές. Οπότε, εντάξει, νομίζω είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα γενικότερα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλή γυμναστική. Την πραγματικότητα είναι άθλημα, δεν είναι ξύλο. Πολλοί κόσμος νομίζει ότι είναι βάρβαρο. Για εμάς τους αθλητές, για τους αθλητές που ασχολούνται με αυτό το πράγμα, δεν είναι ξύλο. Μπορεί να είναι και φίλοι και να βγαίνουν και μαζί και να ανέβουν πάνω στο ρίγκ να αγωνιστούν. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί που ασχολούνται με αυτό συνηθίζουν αυτό το πράγμα. Για αυτούς δεν είναι τίποτα. Στην εικόνα είναι λίγο σκληρό, στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι τρόπο ζωής ουσιαστικά για τα παιδιά. Ζωής, βεβαίως. Είναι τρόπο ζωής. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που διοργανώνουμε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μεχτικών Αθλημάτων την ΟΜΑ. Αυτή τη φορά έχουμε βγάλει παράλληλα δύο ρίγκ, το ένα για τους μικρούς και ένα για τους μεγάλους, να παίζονται ξεχωριστά και παράλληλα τους αγώνες τους. Είχαμε μεγάλη συμμετοχή, ήρθαν και στήριξαν παιδιά από το Ηράκλειο, από το Ρέθινο και από τα Χανιά και τους ευχαριστούμε όλους γι' αυτό. Έχουμε ανάγκη ο τόπος μας να κάνουμε αγώνες για να βελτιωνόμαστε, καθώς σε άλλες περιοχές όπως στη Μητρόπολη γίνονται πολύ συχνά αγώνες και αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα συγκριτικά με την επαρχία η οποία δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες. Και γι' αυτό η επιδίωξή μας, αυτό έχουμε φτιάξει και μια ομάδα εδώ πέρα συνεργασία στα Χανιά. Η επιδίωξή μας είναι να γίνονται όσο περισσότεροι αγώνες γίνονται, διοργανώσεις και από διαφορετικές, αν γίνεται, ομοσπονδίες, έτσι ώστε να μπορούν οι αθλητές μας να έχουν εμπειρία και να παίζουν αγώνες. Το επίπεδο στην Κρήτη είναι αρκετά καλό. Με εμφαλτήριο το Ηράκλειο, που είναι ο περισσότερος κόσμος και οι περισσότεροι εκπαιδευτές των αντίστοιχων αθλημάτων, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια ραγδαία εξέλιξη και ανέβασμα των μαχητικών δυναμικών αθλημάτων που έχουν ως βάση την πυγμαχία. Και πράγματι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και από τους τρεις νομούς υπάρχουν αθλητές οι οποίοι κατεβαίνουν σε διοργανώσεις, σε μεγάλες διοργανώσεις, όπου είναι, τέλος πάντων, είναι ικανοί και ακόμα και να διεκδικήσουν και ένα καλό τίτλο, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο επίπεδο που μπορούμε έστω και κάποιους λίγους να τους στέλνουμε σε μεγάλες διοργανώσεις, ας πούμε. Κυρίως από το Ηράκλειο, βέβαια, ξαναλέω, αλλά όλα μαζί αυτό, ξέρετε, το ένα παρασύρει τον άλλο, σιγά σιγά και το Ρέθιμο και τα Χανιά, όλοι θα ανέβουμε. Δεν είναι δύσκολο γιατί και οι γυναίκες δείχνουν πλέον μεγάλο ενδιαφέρον για το kickboxing ως προς το κομμάτι της αυτοάμυνας. Όλο και περισσότερες γυναίκες βλέπουμε να έρχονται στα μαχητικά αθλήματα και για να γυμναστούν και για να μάθουν με κάποιο τρόπο να προστατεύουν τον εαυτό τους σε οποιοδήποτε πιθανό κίνδυνο. Από εκεί πέρα το επίπεδο για τους αγώνες γενικότερα και για τις γυναίκες αυτό το άθλημα, ποιο είναι στην Κρήτη? Δυστυχώς στο νησί μας οι γυναίκες είναι λίγο περιορισμένες που ασχολούνται αγωνιστικά με το άθλημα, όμως όσες ασχολούνται έχουν μεράκι, πάνε σε αγώνες, οπότε έρχονται σε επαφή και με την άλλη Ελλάδα, οπότε βλέπουν το επίπεδο και σιγά σιγά ανεβαίνει και το δικό μας, το οποίο είναι σε αρκετά καλό στάδιο, θα έλεγα. Αποτελεί τροχοπέδι όμως ο μικρός αριθμός γυναικών στο άθλημα, έτσι, για εσάς, για να προετοιμαστείτε να πάτε σε διοργανώσεις εκτός Κρήτης? Δυστυχώς μας φέρνει πολλές δυσκολίες, γιατί δεν έχουμε πολλά σπάρινγκ να κάνουμε. Αλλά να είναι καλά οι άντρες αυτό. Έχουμε να δέρνουμε.